Το ότι εμφανίστηκαν χθες βασιλικότεροι του βασιλέως μέσα που κουνούσαν τη δαχτύλα, μια χαρά τα έγραψε σε ένα άρθρο στο Defense Point ο καλός φίλος της εκπομπής, ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας, που είναι και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Από εκεί πήραμε και τον τίτλο «Way Mean Ποκριτές» και «Φαρισαίοι», θα έλεγα εγώ. Μπήκαμε στην πορεία προς τη Μεγαλοβδομάδα. Μην ξεχνιόμαστε, πάμε προς τα εκεί. Λοιπόν, και τα ανασκόπησε μια χαρά και ο κύριος Μίχας, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, κάλιο αργά παρά ποτέ. Παρά ποτέ. Αλλά παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ το παχιδέα. Τσίπα, να υπάρχει τσίπα. Διότι όταν η πρώτη ατάκα είναι «αν δεν υπήρχε η Ουκρανία, δεν θα τρυπάγαμε», φέξε μου και γλίστρισα. Καλημέρα, κύριε Μίχα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω εισαγωγικά είναι ότι είσαι από τους λίγους, από τους λίγους, πραγματικά λίγους, που δικαιούνται να αισθάνονται δικαιωμένοι από τις εξελίξεις. Αλλά και εμένα αυτή η αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού μου έκανε τρομερά κακή εντύπωση. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργούν αυτοκαταστροφικά. Για ποιο λόγο παίρνεις μια σωστή απόφαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει δυνητικά αλλά με υψηλές πιθανότητες στην αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος της χώρας, και μένω μόνο σε αυτό, σε τίποτα άλλο, χώρια τη στρατηγική αναβάθμιση, δεν βάζω τίποτα άλλο, μόνο το οικονομικό πρόβλημα, τα 350 πλάς δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η χώρα, και πρέπει να εμφανίζεσαι απολογητικός. Δείχνεις τον κόσμο σαν να μην καταλαβαίνεις το τι περνάει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, πυροβολούν τα πόδια τους και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν σου ζήτησα σήμερα. Ξέρω ότι σταθερά, με αναλυτική αρθρογραφία και ειδικότερων όλων επιστημόνων, έχεις αναπτύξει το πλέγμα γιατί μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας φυσικούς πόρους. Δεν θα σταθώ σε αυτό μαζί σου, γιατί θέλω να ανοίξω λίγο τη βεντάλια. Ακόμη και αυτό αναδεικνύει ότι πια από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά είμαστε σε άλλο μήκος κύματος παγκοσμίως. Γιατί αν βάλω και τις σπάνιες γαίες, τα επισητιστικά, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, πέρα από τα πεδία των μαχών, καταλαβαίνει κανείς ότι ο πλανήτης αλλάζει με βίο, εξαιρετικά βίο τρόπο. Ξέρεις όμως τι θέλω να σε ρωτήσω. Εισαγωγικά πριν την ερώτηση, απλά να σου πω, διότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα οπτικής. Είχαμε σοβαρό θέμα να διαβάσουμε σωστά το διεθνές σύστημα. Όταν η δική μου, η κατηγορία των αναλυτών στην οποία ανήκω εγώ, τείνω να αντιμετωπίζω το διεθνές σύστημα ως μια ζούγκλα που επικρατεί ο νόμος του ισχυρότερου, παρά τις διπλωματικές έτσι ωρεοποιήσεις και το πώς τα σερβίρουμε, τα πάμε από εδώ, τα πάμε από εκεί, οι απειλές κάτω από το τραπέζι δίνουν και παίρνουν. Οπότε το θέμα χρόνου να βρεθεί ένας ηγέτης, αυτή τη στιγμή λέγεται Πούτιν, να χρησιμοποιήσει εκ νέου το στρατιωτικό εργαλείο για την επίτευξη πολιτικών στόχων και να καταλήξουμε σε αυτό που έχουμε καταλήξει σήμερα. Μένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Πάντα αυτό πίστευα. Όλοι οι άλλοι, όχι όλοι οι άλλοι, πολλοί από τους αναλυτές, τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους μου και ό,τι άλλο, πολιτικούς, ό,τι μπορείς να φανταστείς, πέσαμε από τα σύννεφα, κύριε Γιώργο μου. Μου αρέσει γιατί δεν χαρίστηκε σε αυτό το άρθρο. Υπενθύμησες και ρίσεις των τελευταίων ημερών και επίσημων κυβερνητικών χιλέων υπουργών, δεν μιλάω για τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι μέχρι και προχθές μας λέγανε τις εξορίξεις να τις ξεχάσετε, και ξαφνικά τώρα επιχειρηματολογούν ότι δεν τις κάναμε γιατί άκουσαν, ήταν φθηνό το εισαγόμενο φυσικό αέριο που έχει πάψει να υφίσταται αυτό από τον Ιούλιο που μας πέρασε. Έχουμε και πιο πρόσφατο, έχουμε και πολύ πρόσφατο. Να θυμίσω τα 20 χρόνια που χρειάζονται για αξιοποίηση του Νίκου του Δένδια. Ναι, ναι, σωστά. Να σου πω την τελευταία εξέλιξη όμως. Πριν από λίγο σε συνέντευξή του ο κύριος Στεφάτος Σεδέη, ο οποίος την ξέρει τη δουλειά, έτσι. Ό,τι και να λέμε, ο άνθρωπος την ξέρει τη δουλειά. Σωστά. Είπε ότι μπορεί σε 2 με 3 χρόνια να δούμε αξιοποίηση κοιτάσματος στην περιοχή του Ιωνίου. Στα 20 χρόνια. Πέσαμε στα 2 με 3. Ζαχαρία, θέλω να σε ρωτήσω όμως, και μου επιτρέψεις τον ελληνικό, αυτό που ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Όλα αυτά καλά. Δεν ακούσαμε, λέει, μέχρι τώρα κουβέντα για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες, για τα επίμαχα πάνω στα τουρκολιβικά τα παράνομα, την ώρα που φουντώνουν σενάρια συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση. Η Ισραήλ-Τουρκία διαψεύδεται, επανέρχεται. Οι Αμερικάνοι με την κυρία, εξαιρετική κυρία Νούλα, τελείωσε ο East Med, που δεν τελείωσε, και πάει λέγοντας. Αυτό δεν μας κάνει καχύποπτους, ρωτάει πολλοί κόσμος.
η εξήγηση είναι πολύ απλή και δεν θα ακούσουν. Αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη μια άγρια διαπραγμάτευση. Το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία βρίσκεται με την πλευρά του πολιτικού σορθού, του πολιτικού σορθού και την ισχυρή πλευρά. Δεν έχει δώσει λαβές ώστε να την κολλήσουν με την πλάτη στον τοίχο. Έχει κάποιες ελπίδες να πετύχει περισσότερα πράγματα από αυτά που θα πετύχανε σε άλλες χρονικές συγκυρίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τη στάση που θα τηρήσουν οι Έλληνες αξιωματούχοι, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σε αυτή τη διαπραγμάτευση τη γεωπολιτική. Είναι προφανέστατο ότι το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με την Τουρκία. Πολύ σύντομα θα έχουμε και επαφές σε ανώτατο επίπεδο. Είναι προφανέστατο επίσης στα δικά μου τα μάτια ότι τη στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και τη διπλωματική δεν τη θυσιάζει για τα μάτια της Τουρκίας. Δεν είναι αφελής οι Ισραηλοί να πιστεύουν ότι ξαφνικά τους αγάπησε ο Ερντογάν. Και το ίδιο ισχύει για όλες τις χώρες με τις οποίες έχει συνάψει σχέση η Ελλάδα. Αυτό πάει και ένα βήμα παρακάτω όμως. Το ότι συνάψαμε σχέσεις δεν σημαίνει ότι αυτές δεν είναι δυναμικές. Προς το παρόν, κανείς δεν θυσιάζει τη σχέση με την Ελλάδα γιατί είναι εξαιρετικά καχύποπτος απέναντι στον Ερντογάν. Εμείς όμως δεν πρέπει να στηριζόμαστε στο αν θα είναι ένας Ερντογάν πάνω ή κάποιος άλλος για το τι θα γίνεται σε αυτές τις συμμαχίες. Γιατί αν αλλάξει ο Ερντογάν σε ένα χρόνο από τώρα ή του συμβεί οτιδήποτε άλλο νωρίτερα και έρθει κάποιος ο οποίος το παίξει φιλοδυτικά, να είμαστε βέβαιοι ότι το δεδομένο στο τραπέζι θα είναι το ειδικό βάρος της Τουρκίας που είναι υψηλότερο από ότι το ελληνικό στα μάτια της δυτικής κοινή γνώμης και των δυτικών ηγεσιών. Και γι' αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στην Αθήνα. Διότι μέσα στη φοβικότητα του να προβάλλουμε τη γεωστρατηγική μας θέση και να διεκδικήσουμε ενεργά το ρόλο σε μια περίοδο που όλοι βγάζουν τους στρατούς έξω και λένε παιδιά ως εδώ και μου παρέχει προσέξτε διότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε και στα άκρα, όταν εμείς πηγαίνουμε συνεχώς με τα καλά παιδιά που ναι μεν έχουμε τις κόκκινες γραμμές, ναι μεν λέμε παιδιά συζητάμε τα πάντα, αλλά από ένα σημείο και πέρα υπάρχει πάντα η φοβία και η εικόνα που έχουμε περάσει στους άλλους ότι τη δύσκολη στιγμή θα κάνουμε πίσω προς χάρη της ειρήνης και της σταθερότητας, γιατί μας αρέσει να τα ακούμε αυτό όπως την κυρία Νούλαντ. Τρομερή κολακία. Ένας πολύ καλός μου φίλος θες και κανείγω μια παρέτηση γιατί είχε φοβερό ενδιαφέρον και ήταν αστείο. Μου το αποκάλεσε αυτό σύνδρομο του Αζόρ. Αζόρ ο σκυλάκος ο χαρούμενος, ο οποίος πατάει στα πίσω πόδια και βγάζει τη γλωσσίτσα έξω και περιμένει να τον χαϊδέψεις. Μου το παρομοίασε με αυτό. Έτσι μοιάζει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον. Το σύνδρομο του Αζόρ. Περιμένουμε να μας χαϊδέψει μια κυρία Νούλαντ ή οποιοδήποτε άλλο το κεφάλι και να μας πει ότι είμαστε πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Και εμείς να επιχαίρουμε γι' αυτό. Με την ουσία πρέπει να ασχοληθούμε και να προσπαθήσουμε να την περιφρονήσουμε. Ναι, μεν είναι καλή η μετριοπάθεια, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες πρέπει να χτυπήσεις και το χέρι στο τραπέζι και να θέσεις τα όρια σου. Και στην περίπτωσή μας με την Τουρκία δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Το ότι με κάποιο μαγικό τρόπο πρέπει να βρούνε έναν τρόπο να φέρουν την Τουρκία μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν πρέπει να αποδεχθούμε πολύ διαφορετική συμπεριφορά της Δύσης απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με την συμπεριφορά της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Συγγνώμη. Διότι διαφορετικά αυτό θα ακύρωνε όλη την κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σαφή. Σαφέστατος. Θα κλείσουμε με Ουκρανία. Όμως ο φίλος ο Κώστας στέλνει το εξής μήνυμα. Μήπως ο λόγος που πάμε πρώτα δυτικά και νότια της Κρήτης είναι επειδή εκεί η Τουρκία δεν έχει ούτε τα αστεία αερίσματα. Δεν σου τάσω, Κώστα μου, μην το λες. Βλέπε τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί είναι αερίσμα αυτό, Κώστα, που προβάλλει ανατολικά. Οπότε όλα θα είναι πιο άμεσα. Επομένως, είναι λογική επιλογή. Υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουμε ως μόκλευση για την Ανατολική Μεσόγειο, εκτός και αν θέλουμε σε αυτή τη φάση να μπλέξουμε με κάποιο θερμό επεισόδιο, τώρα που η Δύση προσπαθεί να τραβήξει την Τουρκία πίσω, οπότε οι σχετισμοί δεν θα είναι για μας σε αυτό το ενδεχόμενο. Η διεθνή σχέση είναι παρτίδα σκάκι και όχι πεδίο για ψευτοπαλικαριές και τσαμπουκάδες. Κώστας, το πρόβλημα, Κώστα μου, είναι ότι εμείς δεν παίζουμε ούτε καν το σκάκι, γιατί δεν έχουμε στρατηγική, κύριε Μίχα. Έχει δίκιο στο τελευταίο που αναφέρει, αλλά έχω διαφωνία στην προηγούμενη του ανάγνωση.
Ναι, ο λόγος που πηγαίνουμε δυτικά και νότια δυτικά της Κρήτης είναι διότι υπάρχει ένα πλαίσιο ασφάλειας. Για τα δυτικά της Ελλάδας δεν το συζητώ, δηλαδή δεν πρέπει καν να συμφωνήσουμε. Σιγά τώρα να πούμε, μην αποφασίσουμε να βγάλουμε τα πετρέλαια από εκεί και να πούμε ότι πρέπει να τα στείλουμε στην Τουρκία και μέσω Τουρκίας να πάνε στην Ευρώπη για να βολευτεί η Τουρκία που θέλει να γίνει κόμβος. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Νότια και δυτικά της Κρήτης φαίνεται ότι ο Αμερικανικός παράγοντας και οι Γάλλοι δεν επιτρέπουν τίποτα απολύτως να προκύψει μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Θεωρούν νομιμότατα αυτά που είχε κάνει ο Γιάννης Ομανιάτης, όπως το είχε καθορίσει, και ότι μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι του εντοπισμού κοιτασμάτων που θα βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Δύσης. Αυτό είναι το περίγραμμα. Και γι' αυτό πηγαίνουμε εκεί. Και πιθανότατα για να έχει γίνει αυτό έχουν γίνει συνεννοήσεις και με την αμερικανική πλευρά. Είναι ξεκάθαρο. Όταν πάμε από την άλλη πλευρά, να είστε σίγουροι ότι διεξάγονται συζητήσεις, θέλουν να εντάξουν μέσα σε ένα σχέδιο την Τουρκία. Η συγκυρία δεν είναι όμως η καλύτερη για την Τουρκία. Διότι όλη αυτή η πολιτική του Ερντογάν οδήγησε σε απομόνωση της Τουρκίας. Ξέρω ποιο ήταν το επιχείρημα για την απομόνωση, αλλά μπορώ να πιστώσω στην ελληνική πλευρά ότι η κινητοποίηση που έκανε είναι αυτή που άλλαξε την τουρκική πολιτική. Άρα υπάρχει ένα ελληνικό πλεονέκτημα εδώ. Μένει να αποδειχθεί πόσο ισχυρά θα πατήσουμε πάνω σε αυτό για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Σίγουρα μια μεσοβέζικη λύση θα βρεθεί. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πρέπει να υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση κάτι το οποίο θα είναι πέραν του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Γιατί αυτό θα ανοίξει επικίνδυνους δρόμους για πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι είσαι σαφέστερος, δεν μπορείς να γίνεις και όποιος καταλαβαίνει. Θέλω να κλείσουμε με το άλλο μεγάλο πεδίο που προκαλεί και αναταραχές σε όλα τα πεδία, δηλαδή με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, που έχουν μπει και σε μια άλλη φάση, διότι στα ανατολικά πια είναι το επίκεντρο, αυτό που φαινόταν ως λογικό όταν ξεκινούσε αυτή η περιπέτεια, αλλά απεδείχθηκε ότι δεν υπήρχε αυτό. Πού πιστεύεις ότι βρισκόμαστε και αν εμένει στην άποψη ότι για την ώρα, πέρα από αυτόν που έχει την ευθύνη της εισβολής, από καμία πλευρά γενικώς δεν υπάρχει πρόθεση για πεμπλοκή. Υπάρχει πρόθεση για πεμπλοκή από τις αρχές Μαρτίου, εξακολουθώ να το πιστεύω και να το προσυπογράφω, αλλά είχαμε επίσης πει ότι στην προσπάθεια μία πλευρά να πείσει την άλλη να προσπαθήσει να της πει ότι είναι αδιέξοδος ο δρόμος, αυτό προκαλεί κλιμάκωση και βρισκόμαστε εκεί. Οι Ρώσοι περιόρισαν τους στόχους. Παρατάστα βάζουν τον Καντήροφ να λέει ότι ξέρετε εμείς θα ξαναπάμε στο Κίεβο σε μια προσπάθεια να συντηρήσουν στην περιοχή δυνάμεις οι οποίες δεν θα πάνε στο μέτωπο του Ντονμπάς. Εγώ επιμένω στην εκτίμηση ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι αποκλειστικά η περιοχή του Ντονμπάς. Φαίνεται ότι είναι σχετικά κοντά να καθαρίσει το μέτωπο εκεί, να αποσπάσει κάτι το οποίο θα καλύπτει την Αζωφική, θα τη μετατρέψει σε Ρωσική θάλασσα και θα καλύπτει από βορρά τη χερσόνησο της Κρυμαίας. Θα αποσπάσει δηλαδή την παλιά Νοβορωσία. Υπάρχει ιστορικό κείμενο που τα τεκμηριώνει αυτά. Να πάρει αυτό το πράγμα, να το δείξει σε 9 Μαΐου στο εσωτερικό για να απεμπλακεί από τον πόλεμο. Γιατί του έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο στόχος της Ρωσίας, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα καθαρίσει εκεί το μέτωπο. Το σίγουρο είναι ότι η δυτική πλευρά φαίνεται να μην επιθυμεί μια ειρήνευση, αλλά θέλει να αυξήσει το κόστος για τον Πούτιν όσο το δυνατό περισσότερο. Το πρόβλημα είναι ότι η διακήρυξη, αν τη μεταφράσεις της Δύσης, είναι σαν να λέει θα πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία ραλίδα Ουκρανού στρατιώτη. Δηλαδή όλα γίνονται με το αίμα των Ουκρανών. Αλλά είναι μια πολιτική, ένα joystick τέλος πάντων που χειρίζει τις κινήσεις της Ουκρανικής ηγεσίας που βρίσκεται εκτός Ουκρανίας. Τώρα θέλω να μου πεις και κάτι ακόμη, Ζαχαρία μου, γιατί έτσι όπως βλέπουμε το πεδίο να εξελίσσεται, αν πιστεύεις ότι η επόμενη μέρα που ήδη σχηματοποιείται δεν έχει χαρακτηριστικά ψυχρού πολέμου με θερμές εστίες μόνο, αλλά έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας στη σχάση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Το μεγάλο κάδρο δηλαδή πια. Θεωρώ από την αρχή του πολέμου, είχα πει ότι για μένα αυτό που πιστεύω ότι θα συζητάμε την επαύριο του πολέμου είναι η οπλοποίηση του δολαρίου. Δηλαδή το νέο μέσο πολέμου που είναι η κυριαρχία του δολαρίου στο διεθνές σύστημα, σύντομα ότι οι ΗΠΑ
τραβάνε επενδύσεις στο δολάριο με μικρές κινήσεις τους, είναι δηλαδή το κυρίαρχο νόμισμα, όσο αυτό εξακολουθεί να ισχύει, έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα. Εξαγωγικές οικονομίες όπως οι κινέζικοι είναι τρομερά ευάλωτες σε αυτό το εργαλείο, άρα εκ των πραγμάτων προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και δεν τους συμφέρει αυτό που γίνεται. Είναι μια κατάσταση τελείως καινούργιας μορφής πολέμου και είναι ένας ψυχρός πολέμος που θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα είναι ένα πλήγμα στην παγκοσμιοποίηση, αλλά φοβάμαι ότι αυτού του είδους παγκοσμιοποίηση θα διχάσει τον κόσμο, διότι θα αφορά όχι παγκοσμιοποίηση, αλλά ένα μπλοκ κρατών. Θα δούμε ποιοι θα συμμετέχουν στην πλευρά των ΗΠΑ, διότι υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσες χώρες που αντιδρούν, και όλοι οι υπόλοιποι με κάποιο τρόπο θα πειθαρχούν. Αυτή είναι η επιδίωξη των ΗΠΑ που θέλουν να επεξετείνουν χρονικά το αποκαλούμενο unipolar moment, δηλαδή τη μονοκρατορία τους. Στο τέλος αυτό, από την πλευρά των Αμερικανών θα καταλήξει να είναι πρώτη μεταξύ ίσων, διότι το σύστημα θα ισορροπήσει. Το θέμα είναι αν θα ισορροπήσει με σειρά και άλλων πολέμων ή θα μπορέσουμε να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος έδωσε αυτά που, τέλος πάντων, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο μια νέα γιάλτα, μια θερμή ειρήνη που σιγά σιγά να δημιουργήσει νέες ισορροπίες στον κόσμο. Πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Έχει νέα χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να βιαζόμαστε, αλλά να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον οικονομικό πόλεμο. Θέλω να κλείσουμε και να στο θέσω υπόψη σου, γιατί συχνά αρθρογραφείς, με μια πληροφορία που μου έρχεται εδώ. Επανέρχομαι στο θέμα του φυσικού μας πλούτου, Ζάχομα, αλλά είναι εξαιρετική πληροφορία. Θέλω να την ακούσεις, τη μοιράζομαι με τους ακροατές και μαζί σου μπορεί να τη σχολιάσεις. Στο τμήμα μηχανικών ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι καθηγητές της σχολής σκέφτονται να αλλάξουν το όνομα της σχολής, άρα και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, σε τμήμα πολιτικών μηχανικών. Οι λόγοι που σκέφτονται να τα κάνουν είναι οι εξής. Πρώτον, ο μέσος όρος εισαγωγής των φοιτητών έχει πέσει πάρα πολύ. Δεύτερον, οι μαθητές των λυκείων δεν προτιμούν τη σχολή και υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι γι' αυτό. Λόγω της ακρίβειας στα Χανιά, το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό. Οι οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, τα ενίκια και λόγω τουρισμού είναι στα ύψη. Δεύτερον, οι καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των ορυκτών πόρων δεν έδιναν καμία ελπίδα αξιοποίησης ενός τέτοιου πτυχίου. Τρία, λόγω μικρού αριθμού φοιτητών καθηγητών, στη σχολή πέφτουν οι δείκτες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με τους οποίους χρηματοδοτεί τη σχολή πλέον, της κυρίας Κεραμέως. Εάν συνυπολογίσουμε τώρα σε αυτά ότι επί υπουργίας του κυρίου Αρβανιτόπουλου είχε γίνει απόπειρα να κλείσει τελείως η σχολή μηχανικών ορυκτών πόρων, εγώ τα λέω όλα εδώ. Επίσης, επί Γιώργου Παπανδρέου προσπάθησαν να κλείσουν το ΙΓΜΕ. Και αυτό το θυμίζω. Είναι σαν να λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκλειναν την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Καταλαβαίνεις εδώ τι γίνεται, Ζάχο? Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι αυτή η έλλειψη πολιτικής και στρατηγικής στη χώρα που δημιουργεί όλες αυτές τις συνέπειες. Από την άλλη, το ζήτημα της ακρίβειας, συγγνώμη που θα το πω, αλλά το πανεπιστήμιο πρέπει να ανοίξει τα μάτια του. Πρέπει να βρει τρόπο. Όταν έχει ένα τέτοιο πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης που έχει πολύ υψηλές τιμές, πρέπει να αυξήσει την προσφορά. Πρέπει να μπορέσουν με στρατηγικές συμμαχίες να βρουν τα κονδύλια να χτίσουν πολύ περισσότερες σύγχρονες αστείες για να πέσουν οι τιμές στα ενίκια, στην περιοχή τουλάχιστον όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια, και σιγά σιγά να αποπληρώνουν αυτή την επένδυση μαζί με το στρατηγικό του σύμμαχο με τα μικρά ενίκια, τα χαμηλά και διαχειρίσιμα ενίκια που θα πληρώνουν οι φοιτητές. Υπάρχουν λύσεις. Το πρόβλημα είναι αν αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί από την πλευρά του κράτους. Δηλαδή, βάλαμε μια γραμμή να μην κάνουμε πίσω ξαφνικά πέσανε τιμές και λέμε μα μου σου του. Διότι αν από τότε, από την εποχή του Μανιάτη, που λέγανε τις αηδίες που είπαμε τώρα ότι ήταν πολύ χαμηλές τιμές, αλλά δεν σύμφερε, συνέφερε περισσότερο να εισάγει στο φυσικό αέριο. Αυτές είναι τρίχες κατσαρές. Έτσι θα λένε στο χωριό το δικό μου. Αν αποφασίσαμε να παίξουμε μπάλα κανονικά, αυτό θα πάει αρκετές δεκαετίες σε βάθος. Άρα όλοι αυτοί θα χρειαστούν να, και το Υπουργείο Παιδείας, ο Άγγελος ο Συρίγος, ένας άνθρωπος εξαιρετικής παιδείας, το γνωρίζει το θέμα πολύ καλά, θα πρέπει να επενδύσουν σε αυτή τη σχολή. Και όχι να την κάνουμε πολιτικών μηχανικών, έχουμε πήξει. Προφανέστατα. Μία σχολή έχουμε, αν θυμάμαι, ορυκτών πόρων στην Κοζάνη. Δεν έχουμε πουθενά άλλο. Αυτή και στα Χανιά. Αν πετάξεις πέτρα, θα πετύχεις ή πρόεδρο στρατηγό, μπορούσες να πεις ή πολιτικό μηχανικό ή δικηγόρο. Όχι, γιατί χαίρομαι που έκατσε σε δική σου αναφορά στο μικρόφωνο αυτή η πληροφορία. Θα είναι βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή αυτό που είπες, έλλειψη στρατηγική προς Θεού. Βέβαια. Μην χαθεί αυτό το τμήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία Μίχα.
Και να τα αναπαράξει, μου λένε εδώ, μου στέλνουν μήνυμα. Πες στον κύριο Μίχα, έχει το μέσο που τουλάχιστον αυτό το μέσο τα λέει όπως είναι, να μην το αφήσει αυτό το θέμα. Δεν θα τα αφήσει, να είστε σίγουροι. Η καλημέρα. Η αγάπη μας για την Κρήτη και για το δικό σας το μέσο είναι δεδομένη και όποτε έχουμε κάτι, οποιαδήποτε στιγμή μας το στέλνετε, είμαστε πάντα έτοιμοι να αναδημοσιεύσουμε και να προβάλλουμε τις απόψεις. Ζαχαρίας Μίχας, λοιπόν, ο εξαιρετικός αυτός κύριος της αναλύσης και της προσεγγίσης του, βλέπετε, το κάνει πάντα με έναν τρόπο ακριβοδίκαιο. Μπορεί συναισθηματικά, άμα τον ακούσετε, να πει άλλα, αλλά η φωνή που οφείλει να βγάζει δημόσια είναι αυτή της ανάλυσης. Καλημέρα, Ζαχαρία.